Μπαίνουμε στη χρονομηχανή με τη βοήθειά σας. Βεβαίως, να είστε καλά. Γυρνάμε πολύ πίσω. Ναι. Από το 1910 είναι... έχετε ψηφοδέλτια. Ποιο είναι το πιο παλιό ψηφοδέλτιο που έχετε? Το παλαιότερο, ίσως και το σημαντικότερο, θα έλεγα το σημαντικότερο ψηφοδέλτιο που έχω, κύριε Γιακουμή, είναι αυτό που ήταν υποψήφιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τα 1936. Είναι σπανιότατο, κυρίως το βλέπω έτσι χρονολογικά. Έχω και των εκλογών του 1923. Τα ψηφοδέλτια ξεκινάνε από το 1923 και εντεύθεν. Πιο μπροστά ήταν, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, με το Σφαιρίδιο. Nice. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στο ψηφοδέλτιο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ναι, είναι ότι δεν έχει και σταυρό. Δεν πήρε ψήφο. Την εποχή ο Καραμαλής. Βέβαια, ο Καραμαλής ήταν ένας απλός υποψήφιος βουλευτής, νέος πολιτικός, στα 1936. Ο Ακριβόπουλος, νομίζω, ήταν από κάτω, ο οποίος σταυρώθηκε. Εντάξει, τώρα. Επίσης, έχουμε την προκήρυξη των εκλογών, το διάταγμα της προκήρυξης των εκλογών του 1910, αλλά επίσης σημαντικά, αγαπητοί μου φίλοι, είναι και όλες εκείνες οι βινιέτες στα επισκεπτήρια των βουλευτών. Σας έχω στείλει δύο, έχω πολύ περισσότερα φυσικά. Το ένα είναι του Καζανόβα, βουλευτή Αττικοβιωτίας, όταν καταλαβαίνετε η εκλογική... ήταν διαφορετικά, οι εκλογές γινόταν διαφορετικά. Όπως επίσης κάποιο Κώστογλου, ο οποίος ήταν με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Ωραία. Είναι χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Πόσο δύσκολο ήταν να τα βρείτε αυτά, κύριε Νίγδελη? Κοιτάξτε, ξεκινάει από τα πολύ παλιά, ξεκινάει η συλλογή, από το, μάλλον η προσπάθεια συλλογής από τα 1975 ως δικαστικός αντιπρόσωπος, στο τέλος εκλογικής διαδικασίας, κράτησε έτσι σαν ανάμνηση. Το ίδιο επανελήφθηκε το 1977. Που... Αυτό ήταν και το ερέθισμα, ναι, που σας έκανε να αρχίσετε να συλλέγετε ψηφοδέλτια, ναι, όταν ήσασταν δικαστικός αντιπρόσωπος? Ναι, ναι, ναι. Γίνηκε το 1975, κύριε Γιακουμή, και στη συνέχεια βεβαίως αρχίνησα τα μαζεύω. Αυτό πολύ με ωραία, βοήθησε όχι μονάχα να κάνουμε μια πολύ ιστορία, καλή συλλογή, αλλά να ασχοληθούμε και με την ιστορία. Και αν θέλετε, θα σας πω και μια πληροφορία. Κακώς πολλοί εκ των συναδέλφων σας λένε ότι δεν έχουν ξαναγίνει άλλες φορές εκλογές τον Ιούλιο. Έχουν γίνει στις επαναληπτικές εκλογές, ναι, του 1933. Έχουν γίνει από το 1933. Από το 1933 ξαναγίνηκαν τον 7ο μήνα. Όπως επίσης, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, ξέρω τι σημαίνει τηλεοπτικός χρόνος, γίνηκαν και εκλογές και στις 19 του 1928. Εθνικές εκλογές. 19-8. Κλείνοντας να πούμε μόνο, ναι, ότι, ναι, Άρη, τα, να τα κόμματα, μας έλεγε ο κύριος Νίγδελης, δεν έχουν αρχείο και ο ίδιος χάρισε το αρχείο του στην Βουλή των Ελλήνων. Ναι, ναι, μπράβο. Κοιτάξτε, εγώ αυτά που έχω είναι αντίγραφα και τα διπλά και τριπλά. Είναι γεγονός ότι αυτό είναι μέσα στην αυτό που λέμε στην ελληνική νοοτροπία. Ευτυχώς η Βουλή έχει δύο καταπληκτικούς υπαλλήλους, οφείλω να το πω, την κυρία Ντρούλια και την κυρία Καραπάνου, τις οποίες χάρισα βέβαια το υλικό. Μάλιστα. Αυτό. Και έτσι η Βουλή απέκτησε και αυτή η Βουλή. Ευχαριστούμε, ήταν, κύριε, ναι, Νίγδελη. Ευχαριστούμε και τον Άντρο Κουτσίκη. Καλά, πολύ ωραίο ρεπορτάζ και στην ιστορία μέσα από τα ψηφοδέλτια. Στη δουλειά που κάνετε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη.